Γεια σας, φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα πω μερικά νέα σχέδια όσον αφορά τις διασώσεις. Θα έχουμε σαν φόντο τα περιστέρια, βλέπετε και τον περιστερό των αγριοπερίστερων. Είναι ανοιχτός, τα αφήνω καμιά φορά τώρα τα απογεύματα να πετάνε, δεν υπάρχει και γεράκι αυτή την εποχή. Να γυμνάζονται έτσι λίγο και να ξεμουδιάζουν. Οπότε έχοντας φόντο και τη συγκεκριμένη αποικία που είναι η κοντινότερη αποικία που έχει σχέση με τις διασώσεις, εφόσον πολλά από αυτά είναι και πουλιά διάσωσης ή απόγονοι πουλιών διάσωσης, όπως και να έχει, και ανήκουν τέλος πάντων στην κατηγορία των απλών περιστεριών της πόλης κατά κανόνα. Λοιπόν, τα νέα σχέδια σαν αφορά τις διασώσεις είναι τα εξής. Τελευταία έχετε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει βίντεο διάσωσης. Μπορεί να είναι τώρα κοντά και 3 εβδομάδες που έχουν να κάνουν τελευταία διάσωση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και γενικά πριν την τελευταία διάσωση δυσκολευόμουν αρκετά στο να εκτελέσω το έργο αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον περιστέρια. Και με τις δύο έννοιες δεν υπάρχουν περιστέρια. Πρώτον, δεν υπάρχουν περιστέρια για διάσωση. Ό,τι κλωστοποιημένο υπήρχε και ό,τι συλλεκτικό έχει πλέον συλληφθεί και έχει μπει σε περιστερώνα. Οι τελευταίες διασώσεις πρακτικώς ήταν μερικά περιστέρια δεύτερης ποιότητας, να το πω έτσι, όπως ένα τουρκικό δρόμο πετρωτό με λίγα φτερά στα πόδια, αλλά όχι και τόσο λίγα ώστε να είναι και άσχημο. Το οποίο όμως είχα πολύ πολύ τελευταίο στη λίστα. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε πλέον κάτι να διασώσω. Όλα τα ωραία, όλα τα κλωστοποιημένα έχουν διασωθεί. Οπότε, όσον αφορά αυτή την έννοια, δεν υπάρχουν περιστέρια πλέον σε αυτές τις κατηγορίες. Και δεν υπάρχουν και γενικά περιστέρια στην πόλη. Όχι, δεν τα πήρα όλα εγώ. Αλλά επειδή πέρασε η ψευδοπανόλη και από εκεί χάθηκαν πάρα πολλά έτσι. Δηλαδή υπάρχουν τραγικά λίγα πουλιά. Δηλαδή σύγκρινα εμπειρία μου που είχα πέρυσι τέτοια εποχή, ας πούμε, και τάιζα πολύ περισσότερα και σε πολύ περισσότερα σημεία. Έχουν μειωθεί και τα σημεία και η ώρα που κάθομαι στα σημεία που ταΐζω τα περιστέρια. Τα περιστέρια είναι λιγότερα και όσα υπάρχουν δεν υπάρχει λόγος να τα πάρω γιατί δεν είναι συλλεκτικά ή έχουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε όσον αφορά τις διασώσεις θα γίνει μια μεγάλη παύση, αρκετά μεγάλη παύση. Σκέφτομαι να ξεκινήσω πάλι το Σεπτέμβριο. Θα μου πει τώρα, κάνεις όλο το καλοκαίρι, όλο κάτι θα συμβεί. Ναι. Όλο κάτι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γεννηθεί κάποιο σούπερ συλλεκτικό και να το χάσω. Μπορεί να κλωστοποιηθεί κάποιο. Στην πόλη, εγώ θα πηγαίνω και θα κάνω μικρό έλεγχο. Αν δω κάτι, θα το πάρω εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Πάντα μπορώ να περιφέρω μια μικρή δόση σιταριού κοντά μου για πάνω ενδεχόμενο. Αλλά κανονική, full οργανωμένη διάσωση με κουτιά, κάμερες, σακίδιο που να έχει μέσα full φαγητό και όλα αυτά, δεν θα υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει και λόγος πλέον. Δυσκολεύομαι πολύ το τελευταίο καιρό μόνο να μαζέψω περιστέρια. Τώρα ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει κλάσσα περισσότερο, υπάρχει χαμός, πολλοί κόσμος και λίγα περιστέρια. Και τα περιστέρια έτσι κι αλλιώς δεν τα πολύ πάνε καλά με τον πολύ συνωστισμό, που τώρα το καλοκαίρι είναι γεγονός. Και είναι και ήδη λίγα, οπότε καταλαβαίνετε πως δεν μπορούν να υπάρχουν περιστέρια. Έκατσα και έκανα μια έρευνα βέβαια να δω και πέρυσι αντίστοιχα τέτοια εποχή τι ποσοστά βίντεο διάσωση υπήρχαν. Μπορώ να πω πως σίγουρα υπήρχαν πιο πολλά, αλλά όχι και τόσα όσο το χειμώνα. Και έχω κάτσει και σκεφτεί τι ήταν καλύτερο. Μπορώ να πω πως το χειμώνα, αλήθεια είναι, βολεύει πολύ περισσότερο. Και πολύ περισσότερα πουλιά μαζεύω και πιο εύκολα γίνεται η δουλειά. Γιατί το χειμώνα πεινάνε και πιο πολύ, λόγω της εποχής είναι δύσκολη. Οπότε είναι πιο εύκολο για μένα να μαζέψω πουλιά. Σε ό,τι τώρα είναι και περίοδος αναπαραγωγής, οπότε δεν μπορώ να πάρω και τόσο εύκολα περιτά πουλιά εντός αγωγικών περιτά από κάποιο συλλεκτικό, γιατί μπορεί να έχει, ας πούμε, κάπου φωλιά. Συν ότι γεννάνε και τα δικά μου περιστέρια, οπότε με το να φέρνω ξένα περιστέρια ρισκάρω την μετάδοση κάποιας ασθένειας. Οπότε κάνω αυτό το νέο πλάνο. Το καλοκαίρι πρακτικώς δεν θα υπάρχουν επίσημες διασώσεις, οργανωμένες, μόνο αν είναι κάτι έτακτο και το πετύχω μπροστά μου θα το πάρω έτσι χήμα, χωρίς κάποια κάμερα, χωρίς τίποτα. Όπως παλιά με λίγα λόγια, πριν ξεκινήσω τις επίσημες διασώσεις, που απλώς πήγαινα, τάιζα, έβρισκα κάτι, το έπαιρνα. Αυτό. Τα περιστέρια, βέβαια, αυτά που θα παίρνω, άμα πάρω κάτι, θα δηλώνεται ότι σε βίντεο θα καταγράφεται το πλάσμα, αλλά δεν θα καταγράφεται η διάσωση όπως καταγραφόταν. Και αυτό λέω να το υιοθετήσω γενικά σαν
τακτική, γιατί το καλοκαίρι είναι γενικά δύσκολη εποχή για διάσωση. Και πέρυσι που μπορεί να τα πήγαινα λίγο καλύτερα, τα πήγαινα μόνο και μόνο επειδή υπήρχαν πιο πολλά πουλιά στην πόλη. Και μόνο αυτό. Γενικά υπάρχει πολύ ζέστη και είναι κουραστικό όλο αυτό. Συν ότι όπως είπα, τα πουλιά γεννάνε και τα δικά μου και τα ξένα. Αν είναι πιο πολύ με αφορά για τα δικά μου, γιατί μπορεί να μεταδοθεί κάποια ασθένεια και είναι ζωτική περίοδος η αναπαραγωγή. Δεν το ρισκάρω πλέον δηλαδή. Ειδικά μετά από αυτό που έπαθα, δεν ξαναρισκάρω να πάρω ξένα πουλιά χωρίς να έχω κάνει σωστή οργάνωση. Οπότε από εδώ και πέρα, τη θερινή περίοδο, αυτές τις 3 μήνες τουλάχιστον το καλοκαίρι, δεν θα υπάρχουν οργανωμένες διασώσεις. Όπως είπα, μόνο κάτι πολύ πολύ έτακτο. Και αυτή τη φορά το τηρώ σοβαρά. Στη συνέχεια, όταν τελειώνω τα πουλιά μου την αναπαραγωγή, θα εμβολιάζονται για να εξασφαλιστούν εναντίον κάποιων συγκεκριμένων ασθενειών. Και μετά θα πηγαίνω να παίρνω περιστέρια από το δρόμο, είτε κλωστοποιημένα είτε συλλεκτικά. Συν ότι άμα αφήνω όλο το καλοκαίρι να γεννάνε, θα έχουν μαζευτεί αρκετά πουλιά. Πιθανότατα και συλλεκτικά, οπότε είναι και υπέρ μου κατά κάποιο τρόπο. Να πηγαίνω το φθινόπωρο, να βρίσκω μαζεμένα η δουλειά, να έχω να κάνω κάτι. Οπότε αυτά τα νέα πάνω κάτω. Με λίγα λόγια, διασώσεις πλέον το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν επίσημες και οργανωμένες. Όπως είπα, κάτι που θα είναι πολύ πολύ έτακτο και αναγκαίο για να προστατέψω και τα δικά μου, αλλά για να αφήσω και τα πουλιά του δρόμου να κάνουν τον κύκλο αναπαραγωγής σωστά. Και διασώσεις εντατικές και επίσημες θα υπάρχουν ξανά από τις φθινοπορεινές περιόδους, αφού πρώτα έχω εξασφαλίσει τα πουλιά μου με εμβόλια κατά ασθενειών που μπορεί να έρθουν από ξανά πουλιά. Οπότε θα είμαστε όλοι πιο οργανωμένοι και πιο ασφαλείς και με λίγα λόγια περιμένουμε να ξεκινήσει επίσημα η νέα σεζόν διασώσεων το Σεπτέμβριο. Οπότε πρακτικώς το τελευταίο βίντεο διάσωσης που είδατε ήταν το βίντεο που είχα ανεβάσει πριν μερικές εβδομάδες, το οποίο βίντεο μπορείτε να δείτε, γιατί κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, σε καθιστημένο σχόλιο μάλλον, θα αφήσω σύνδεσμο για όλη τη λίστα με όλα τα βίντεο διάσωσης για να έχετε να βλέπετε κάτι διασωστικό, εφόσον μέχρι το Σεπτέμβρη δεν θα υπάρχουν, όπως είπα, επίσημες και οργανωμένες διασώσεις. Αυτά τα νέα λοιπόν. Έκανα αναφορά σε αυτό το γεγονός, γιατί είχα δει και σχόλια που με ρωτάγαν πότε θα γίνει διάσωση, γιατί δεν γίνεται διάσωση. Οπότε, ναι, σας ενημερώνω για τα νέα αυτά, τα οποία θα ισχύουν, σκέφτηκα και είναι και το καλύτερο, θα ισχύουν κάθε χρόνο να έχω αυτό το πρόγραμμα. Από αρχές Σεπτέμβρη μέχρι και αρχές Μαΐου το πολύ θα γίνονται διασώσεις και μετά θα υπάρχει ένα τρίμηνο πρακτικός διάλειμμα για να ξεκουραστούν και τα πουλιά, να ξεκουραστώ και εγώ και για να πηγαίνω το φθινόπωρο ξανά στην πόλη και να βρίσκω πολλά και μαζεμένα πουλιά τα οποία θα χρειάζονται διάσωση για τον ΑΒ λόγο. Και όπως είπα, μέσα σε αυτό το τρίμηνο εγώ στην πόλη θα είμαι και μόνο άμα δω κάτι πολύ έτακτο θα το πάρω, όπως κάποιο κλωστοποιημένο πουλί που είναι σε βαριά κατάσταση και γενικότερα, ή κάποιο σούπερ συλλεκτικό που μπορεί να έχει γεννηθεί εκείνη την περίοδο και να επιτσούνει και να υπάρχει, ας πούμε, κάποιος κίνδυνος να χαθεί. Όμως αν δεν υπάρχει έτακτος λόγος, εννοείται δεν θα γίνεται καμία σύλληψη περιστεριού μέχρι να κλείσει το τρίμηνο του καλοκαιριού. Και αυτό είναι το βίντεο που σας κάνω αναφορά για τα νέα πλάνα όσον αφορά τις διασώσεις που θα ακολουθήσουν μελλοντικά και στα μελλοντικά χρόνια γενικότερα. Και τα λέμε στο επόμενο μαϊκό βίντεο. Αντίο.